να εξυπηρετούμε τα μέλη μας, να προωθούμε την εξωστρέφεια, να ενημερώνουμε τους πολίτες για οτιδήποτε μπορούμε να συνδράμε κι εμείς στην αύξηση της ενημέρωσης του και των εργασιών του. Και θεωρώ ότι με την ομάδα που έχουν τα πολύ καλά μέλη μας, σε λίγο διάστημα θα δείτε να γίνονται νέα βήματα για όσων προανέφερα προηγουμένως. Πάστε καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, ιδιαίτερα συνεισπίτευση, η βραδιά, η απόψη για μένα, γιατί πράγματι 9 χρόνια ήμουν πρόεδρος, αλλά ήμουν και 8 χρόνια σε άλλες θέσεις, στην ιδιωτική, στην οικονομικός απόφτης, γραμματείας της Υπουργικής Επιτροπής, όλα αυτά. Δώσαμε πάρα πολύ χρόνο και κούραση για τους σκοπούς του Δημήτρου. Το φτάσαμε σε ένα πολύ έτσι αξιοπρεπές επίπεδο, νομίζω σε όλα τα επίπεδα αξιοπρεπές και ως προς την λειτουργία του και ως τους χώρους του υποδομών κτηριακών κλπ. Και από τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του καινούριου, τον κύριο Γιάννη Τουρή, όπως και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που μου κάνουν αυτή την εξαιρετική τιμή απόψε και πραγματικά νιώθω συγκινημένος. Που από μόνη της συμβολίζει νέα ξεκινήματα και μεταδίδει ένα αίσθημα αισιοδοξίας και ελπίδας. Απόψε είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση στο Εκμελητήριο με οικοδεσπότη τον νέο πρόεδρο του Εκμελητηρίου Αρκαδίας, κ. Γιάννη. Σήμερα να σας υποδέχομαι. Ως νέος πρόεδρος του Εκμελητηρίου Αρκαδίας, σε αυτή την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σήμερα εδώ. Μια καινούργια χρονιά ξεκίνησε και οφείλουμε να τη βλέπουμε αισιοδοξία και θάρρος, όσο δύσκολα και αν φαντάζουν τα πράγματα. Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια και παλεύει να επιβιώσει με κάθε τρόπο. Τι να κάνει με όλες τις δυνάμεις, δίνοντας παράλληλα έμφαση στους ορισμένους σημαντικούς τομείς για εμάς. Ένας από αυτούς είναι η στήριξη και η προβολή της νεανικής επιχειρηματικότητας, καθώς πιστεύουμε ότι οι νέοι μας, όσο κλεισέ και να είναι αυτό, είναι το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Και η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για να περιοριστεί το τραγικό φαινόμενο του brain drain. Μια ελάχιστη ένδειξη τιμής και εκτίμησης στον Άρτη απελθόντα πρόεδρο του Μητρίου Αρκαδίας για 9 συναρτά έτη, τον κύριο Γιάννη Μπουντρούκα. Μεγάλη τιμή που μου κάνουν εδώ οι συνάδελφοι και με έκπληξη την αποδέχτηκα την πρόταση και επίσης είμαι πολύ συγκινημένος γιατί τελειώνει μια πορεία 17 ετών στο Εκμελητήριο. Ξεκινήσαμε με τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Παυλή, με τον Ηλία τον Τότσι, τον Βράτιμο, τον Χρήστο κλπ. Όλη η πρώτη φουρνιά, τον Δημήτρη τον Λουκά, και μια σειρά από άλλους φίλους. Το 2002, να σας κάνω έτσι μια σύντομη αναδρομή, ας πούμε, το Εκμελητήριο βρισκόταν σε μια κατάσταση έτσι, θα έλεγα, πρωτόγονη ή όχι τόσο εξελιγμένη, με βάση την εποχή. Μπήκαμε μέσα, όπως είπε και ο καινούργιος ο πρόεδρος. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και κάνω και τα λόγια μου τώρα με αυτά που μου λες. Προσπαθήσαμε, κάναμε μια σειρά από παρεμβάσεις εδώ πέρα. Οργανώσαμε κυρίως το λογιστήριο, δεν υπήρχε. Οργανώσαμε, ψηφιοποιήσαμε τα σχολεία μας. Σε δογμάτισας, την φύση των όντων μετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού. Το δεύτερο της Παναγίας.
το τρίτο του Αγίου Βασιλείου, το τέταρτο του Μυρτηρίου.